αξιώνει ο Θεός να κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του σήμερα που η Εκκλησία μας προετοιμάζει για την μεγάλη εορτή των εορτών, την πανήγυρη των πανηγύρεων, την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού αφορά τη δική μας Ανάσταση. Και η Σταύρωσή Του που προηγείται αφορά τη δική μας Σταύρωση. Άρα, αυτά που θα ζήσουμε σε λίγες μέρες, ως εορτές μέγιστες, παμέγιστες της χριστιανοσύνης και εξαιρέτου της Ορθοδοξίας, δεν αφορούν μόνο τον Χριστόν, αφορούν και εμάς. Και θα προσέξετε οι ψάλτες ειδικά, που λέγει στην αρχήν των παθών, τα πάθη τα σεπτά ανέτειλεν ημίν ως φώτα σωστικά. Άρα τα πάθη του Χριστού είναι φώτα που μας σώζουν, όπως υπάρχουν φώτα τροχέας για να μας σώσουν από ατυχήματα και θανάτους. Κατά τον ίδιο τρόπο τα πάθη του Χριστού είναι φώτα σωστικά που μας οδηγούν στη δική μας Ανάσταση και της ψυχής μας και του σώματός μας. Θα έλεγα πρώτα της ψυχής μας και ύστερα του σώματός μας. Γιατί πρώτα της ψυχής? Διότι όταν κάνουμε ένα αγώνα, όπως μας ερμηνεύει και το σημερινό Ευαγγέλιο, και διώξουμε από μέσα μας τα ποικίλα πάθη που καλλιεργήσαμε από την νεότητά μας και έγιναν μόνιμοι πλέον σύντροφοι να μας χειραγωγούν και να μας δυσκολεύουν και να μας ρίχνουν σε αμαρτίες χαλεπές, και εάν επιμένουμε στα πάθη και δεν μετανοούμε, την καρδία μας τη γεμίζει αυτή η παθολογία και υπάρχουν τα αρνητικά πνεύματα των δαιμόνων, που επειδή είναι πνεύματα μπορούν και εισέρχονται εις το περικάρδιον κατά τους Αγίους Πατέρες, κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Συναήτη, που σήμερα εξαιρέτως εορτάζει. Και αν δεν καθαρίσουμε την καρδία μας αμέσως μετανιώνοντας για αυτά τα πάθη που μαζεύομαι από την νεότητά μας και τα επαναλαμβάνομαι κάθε μέρα σχεδόν, άλλος με ζήλιες, άλλος με θυμούς, άλλος με κακίες, άλλος με φθόνους, οι περισσότεροι με σαρκικά αμαρτήματα, άλλοι με ψυχικές κακίες και αμετανοησίες. Όταν αυτά λοιπόν δεν τα καθαρίζουμε αμέσως διά της μετανοίας, επισκέπτονται την καρδία μας κατά τον Σιναή, την Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, πνεύματα ακάθαρτα, και αυτά τα πνεύματα πλέον γίνονται συγκάτοικοι με την καρδία μας και δεν μπορούμε να χαρούμε τις λειτουργίες και δεν μπορούμε να νιώσουμε τις ακολουθίες που γίνονται και δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε και να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί κάποιος μας κρατά μακριά να είμεθα αφώτιστη, γιατί είμεθα ακάθαρτη. Άρα προηγείται η κάθαρση της ψυχής και έρχεται μέσα μετά το Άγιο Πνεύμα και τη φωτίζει και ο Χριστός μας την αγιάζει και την παρουσιάζει ενώπιον του Θεού Πατρός άσπυλον και αμόλυντον. Αυτή η ψυχή δεν θα πεθάνει ποτέ, μόνον το σώμα πεθαίνει. Η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ και στην άλλη ζωή που πηγαίνει αισθάνεται και νιώθει, εάν είναι δίκαιος άνθρωπος, νιώθει τη χάρη και τη χαρά. Εάν δεν είναι δίκαιος άνθρωπος, αισθάνεται μεγάλη δυσκολία στην άλλη ζωή και έχει μεγάλη ανάγκη από τις δικές μας προσευχές και εξαιρέτως το τονίζω τις ελεημοσύνες και τα σαρανταλίτουργα, διότι η ψυχή συνεχίζει και ζει μετά το θάνατο του σώματος. Γι' αυτό είπα πρώτα η ψυχή και ύστερα το σώμα σώζεται.
Το σώμα πότε? Στη Δευτέρα παρουσία το σώμα. Όταν θα αναστηθεί από τον τάφο και θα επανενωθεί με την ψυχή μας στην αθάνατο. Έτσι θα ζήσουμε αιώνια ζωή μετά τη Δευτέρα παρουσία. Θα έχουμε ένα σώμα που θα έχει τη μορφή που έχουμε εδώ στη ζωή αυτή. Και την ψυχή μας, δηλαδή τη συνείδηση που έχουμε, θα την κουβαλούμε, να το πω έτσι απλά, μέχρι την αιώνια ζωή. Εάν μας κατατάξει ο Θεός μετά των δικαίων, αυτή η συνείδηση όλον και περισσότερο θα χαίρεται και όλον και περισσότερο θα δοξάζεται και η ψυχή και το σώμα. Εάν δεν είμαι θα δίκαιοι άνθρωποι και δεν εκατορθώσαμε διά της μετανοίας και δεν μας εβοήθησαν οι συγγενείς μας με μνημονεύσεις στις λειτουργίες, με τα μνημόσυνα και εξαιρέτως με ελεημοσύνες, δυστυχώς, δυστυχότατα, θα κολαζόμεθα αιώνια. Γι' αυτόν είναι πολύ σημαντικά τα χρόνια που διανύομαι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, ιδιαιτέρως όσον είμεθα ζωντανή, να αγωνιστούμε για να διώξουμε από μέσα μας τα πάθη, τα κακά πνεύματα που περιπολεύουν στο περικάρδιο της καρδίας και έτσι να μπορούμε να απολαύσουμε τη χαρά του Χριστού από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή. Μου λένε μερικοί άνθρωποι οι οποίοι από τα νιάτα τους ήταν απρόσεχτοι και δεν τους εδίδαξε ένας ιερέας, ένας κατηχητής, ένας γονιός. Και να ξέρετε, σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι στην νεολαία μας που είναι αδίδαχτοι, δεν τους διδάσκουν οι γονείς τους τι είναι κάθαρσης, τι είναι φωτισμός, πώς διώχνουμε από μέσα μας τις κακίες μας, πώς βίνεται ο θυμός μας, η ζήλια μας και όλα τα πάθη που έχουμε, σαρκικά και ψυχικά. Όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν και να βρουν τη σωστή τους, τη φυσική τους κατεύθυνση. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος γιατρών της ψυχής, πνευματικών πατέρα. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε και μία αγωγή. Και σήμερα το Ευαγγέλιο, ένα μέρος της αγωγής, το μεγαλύτερο, μας το περιγράφει. Όταν ο Χριστός είδε, λέει, έναν δαιμονιζόμενο νέον, ο οποίος είχε βοβόν δαιμόνιον. Δηλαδή, τι του επροκαλούσε το δαιμόνιο? Να μην μπορεί να μιλήσει. Εάν τον έβλεπαν οι γιατροί δικοί μας, θα έλεγαν ότι αυτός είναι κοφάλαλος. Ενώ ο Κύριος μας, με την πανσοφία του, είδε ότι δαιμόνιον του εμποδίζει την ικανότητα του ομιλήν. Και πήγαν, λέει, οι γονείς στους μαθητές και δεν εμπόρεσαν οι μαθητές του Χριστού να θεραπεύσουν το βοβό νέον και να εκβάλουν το δαιμόνιο. Και ο Κύριος, λέει, με έναν του λόγων μόνον εξέβαλε το δαιμόνιο, έγινε ο άνθρωπος ο πρώην δαιμονιζόμενος προς στιγμής ο σύνεκρος, σαν νεκρός, και του άπλωσε το χέρι ο Κύριος και τον εσήκωσε θεραπευμένον και είπε ένα λόγο ο Κύριος που αφορά όλους μας. Του τον το γένος, είπεν, των δαιμόνων των πειρασμών, ουκ εκπορεύεται, δε φεύγει, ημί παρά μόνον με προσευχήν και νηστεία. Του τον το γένος, λέει, ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Η προσευχή απευθύνεται περισσότερον εις τη ψυχή. Η νηστεία απευθύνεται περισσότερον στο σώμα, αλλά μεταδίδει τις ενέργειες και η ψυχή στο σώμα και το σώμα στη ψυχή, αφού είναι αλληλοσυνδεούμενα υλικά που συνθέτουν τον άνθρωπο, το σώμα και η ψυχή. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, αγαπήστε την προσευχή, ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο που ακοές πολέμων μαζεύονται και στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα
και στα σπίτια μας και στις καρδιές μας, όπως μου είπε μία Αγία Γερόντισσα της Αττικής που επικοινωνώ μαζί της. Οι άνθρωποι σήμερα πρέπει να προσεύχονται περισσότερον από άλλες εποχές. Γιατί ο τρίτος πόλεμος, ο παγκόσμιος που άρχισε από τη Συρία και θα εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο, θα είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο δύσκολος που έγινε στην ανθρωπότητα. Και όλοι πρέπει να προσευχόμεθα. Όχι να λέμε η Κύπρος θα έχει, καλά δεν μας νοιάζει δηλαδή για τους άλλους λαούς. Δεν θυμόμαστε τι έλεγαν οι προτινοί, σημερινή δική σου, αυριανή δική μου. Και τα ζήσαμε αυτά. Άρα πρέπει όλοι να είμεθα ευχόμενοι και προσευχόμενοι και να λέμε γονατιστή, άμα μπορούμε. Πρώτα να κάνουμε προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το κομποσκήνι είναι πολύ βοηθητικό. Ένα δεύτερο κομποσκήνι να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Ένα τρίτο κομποσκήνι να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου, γιατί κινδυνεύει η πατρίδα μας. Αλλά δεν είμαι θα μόνο πατριώτες, αγαπούμε και τον κόσμο όλων. Και έναν τέταρτο κομποσκήνι θα λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Και είναι καλά πάντοτε η προσευχή μας να τελειώνει με προσευχή για τους και κοιμημένους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε τους δούλους σου. Και να λέμε όσα ονόματα θυμόμεθα συγγενών μας, φίλων μας, γνωστών μας και κοιμημένων. Έχουν μεγάλη ανάγκη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουν ανάγκη να τους στείλουμε έναν αναψυχτικό για να έχουν αναψυχή. Αυτό που λέει στις ευχές δηλαδή. Γι' αυτόν η προσευχή είναι άκρος απαραίτητη. Και επίσης, επειδή οι μέρες και οι μήνες που έρχονται, όλοι θα δοκιμαστούμε από τα γεγονότα τα μεγάλα που άρχισαν από τη Συρία και αλλού, ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσσεξ έλεγε στους μαθητές του, και το επαναλαμβάνω από τις 2 Οκτωβρίου συνεχώς, θυμάμαι το είπα αυτόν πρώτη φορά στον Εσπερινόν του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο, έλεγε, Χριστέ μου, να λέμε στην προσευχή μας, Χριστέ μου, δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων. Χριστέ μου, δώσ' μου υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και η υπομονή τι είναι? Να υπομένω τα πάθη μου και όταν πέφτω χαμηλά να μην απελπίζομαι, αμέσως να σηκώνομαι και να λέω συγχώραμε Χριστέ μου που κατηγόρησα τον Δημήτρη, συγχώραμε Χριστέ μου που σκέφτηκα κακά για τον συνάνθρωπό μου. Και μόλις έτσι προσευχηθώ, αρχίζω να ζω την μετάνοια. Και ο Θεός, ο Χριστός μας, θα μας στείλει το Πνεύμα του Άγιον να μας ανακουφίσει και θα νιώθουμε ένα βάρος να φεύγει από πάνω μας. Δείγμα του ότι μας επισκέφθηκε το Πνεύμα του Άγιον και μας έδωσε την πρώτη άφεση. Και λέω την πρώτη άφεση, διότι υπάρχει και δεύτερη άφεση που παίρνουμε στον πνευματικό. Και υπάρχει και τρίτη άφεση που παίρνουμε στη Θεία Κοινωνία. Ακούτε τον ιερέα σας τι λέει όταν κοινωνάτε. Κοινωνά ο δούλος του Θεού, σώμαν και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Άρα η προσευχή μας, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος, λόγω των συγχρόνων δύσκολων γεγονότων που πρέπει να αυξηθεί. Και όπου μπορούμε και έχουμε υγεία, να την κάνουμε γονατιστή. Η νηστεία τώρα. Το δεύτερο που μας υπενθυμίζει ο Κύριος, ιδιαιτέρως σήμερα, αλλά όλες αυτές τις ημέρες που μας προετοιμάζει για το Πάσχα. Πρώτον, η νηστεία είναι εντολή του Χριστού. Από τον Παράδεισον ακόμα στους πρωτοπλάστους, που τους είπε να τρώτε από όλα τα δέντρα εκτός από ένα. Αυτόν τι ήταν?
ήταν νηστεία. Ήταν και μια δυνατότητα να οριμάσει η βούλησή τους. Να μάθουν δηλαδή ότι ορισμένα πράγματα δεν μας ωφελούν. Ή δεν είμαι θα όριμοι ακόμη να τα καταναλώσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και ένας νέος, για να φέρω ένα παράδειγμα, 17 χρονών μπορεί να τεκνοποιήσει. Επειδή μπορεί, πρέπει και να τεκνοποιήσει, ποιος θα αναθρέψει το παιδί. Ή θα καταλήξει στους καλάθους των νοσοκομείων με εκτρώσεις και αμβλώσεις που τώρα οι φωστήρες της Βουλής τις έκαναν και νόμιμες. Νόμιμες μπορεί να έγιναν, όμως αμαρτία είναι. Διότι σκοτώνουμε έναν άνθρωπο ανυπεράσπιστον. Δεν τον αφήνουμε να βαφτιστεί και φορτώνουμε και στην καημένη την μητέρα του μια μόνιμη κατάθλιψη μέχρι τα ύστερά της. Εκτός και αν βρεθεί κανένας διακριτικός, συμπονετικός, πνευματικός και τη βοηθήσει. Αυτά δεν τα σκέφτηκαν οι βουλευτές μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει την νηστεία να την αγαπήσουμε κατά το μέτρο της υγείας του καθενός και την ηλικία. Αυτά θα τα δείτε μαζί με τον πνευματικό σας. Μόνο με τον πνευματικό σας. Να μην ρωτάτε από εδώ από εκεί για να μην γίνετε σύγχυσης. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος όταν κρατά την νηστεία ολόχρονα και σας παρακαλώ και σας λέγω η πρώτη νηστεία που εθεσπίστην από την Εκκλησία είναι της Μεγάλης Σαρακοστής και της Τετάρτης και της Παρασκευής πλην μερικών εβδομάδων που εκεί έχει εορταστική προετοιμασία η Εκκλησία και εκεί μπορούμε και να έχουμε κατάλυση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα μάθει ο άνθρωπος. Η νηστεία, για να φέρω ένα παράδειγμα μοντέρνων, εκτός από υπακοή στην εντολή της Εκκλησίας του Χριστού, είναι και ένα φρένο. Όλοι σχεδόν έχετε αυτοκίνητα. Μπορεί το αυτοκίνητο να οδηγηθεί χωρίς φρένα? Δεν μπορεί. Η νηστεία είναι το φρένο της ψυχής. Είναι μια αυτοπιθαρχία, ένας αυτοπεριορισμός που μας οδηγεί στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Διότι έτσι ελευθερωνόμεθα από πολλά πάθη και ψυχικά και εξαιρέτως σαρκικά, που σήμερα είναι αιτία αυτού του μεγάλου πολέμου. Οι αμετανόητες εκτρώσεις και τα παραφύσιν σαρκικά αμαρτήματα εκτός και εντός του γάμου δυστυχώς. Και εντός του γάμου δυστυχώς γίνονται αιτία να φθαρεί ο άνθρωπος και να οδηγεί τον κόσμο σε αυτήν την μεγάλη δοκιμασία του μεγάλου πολέμου που άρχισε και θα φουντώσει. Άρα η προσευχή και η νηστεία δεν είναι μόνο όπως πέρσι και πρόπερσι. Είναι τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ημέρες, τους μήνες και τα χρόνια που όχι έρχονται, εισήλθαμε ήδη. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κοινωνούμε τακτικά, όχι μόνο το Πάσχα. Να βάλετε στόχο να βρείτε ένα πνευματικό που να σας δώσει ευλογία να κοινωνείτε όσο γίνεται πιο τακτικά. Διότι όπως έχει ανάγκη τακτική τροφή το σώμα μας και έχουμε έγνοια, τι θα φάμε το μεσημέρι, τι θα φάμε το βράδυ, γιατί δεν έχουμε έγνοια, τι θα φάει η ψυχή μας και αφήνουμε την ψυχή μας ατροφική και την πειράζουν τα δαιμόνια. Μας έλεγαν τελευταία μερικοί νέοι άνθρωποι, βοήθα μας δεσπότη, ήρθαν από μέρη της Λευκωσίας. Τι έχετε, τους λέω. Μου λέει, πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε ιδιαιτέρως εικόνες της Παναγίας και δεν μας αφήνει η Παναγία να προσκυνήσουμε. Πώς δεν σας αφήνει? Ακούμε μέσα μας κάποιον να μας λέει τις αμαρτίες μας. Τους λέω, αυτή μπορεί να είναι η συνείδησή σας. Μου λέει, μα όχι, νιώθουμε και κάποιον να μας πρόχνει.
τότε αυτός είναι πειρασμός, τους είπα. Είναι πειρασμός που εσείς τον εμαζέψετε με τον μαγνήτη τον παθός σας. Παιδιά μου, αυτό θεραπεύεται. Θέλετε εξομολόγηση. Πρώτα μετάνοια και ύστερα εξομολόγηση. Ο πνευματικός να σας οδηγήσει στη Θεία Κοινωνία. Και τότε δεν θα μπορεί κανένα πνεύμα να μιλήσει μέσα σας. Διότι δεν θα είναι μέσα σας. Ούτε στο περικάρδιο. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που νηστεύει, που προσεύχεται όπως το σημερινό νεανίαν του Ευαγγελίου, ελευθερώνεται από τα πνεύματα τα ακάθαρτα και τα δαιμονικά και εισέρχεται εις την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι να την αποκτήσετε κι εσείς, να εύχεστε να την αποκτήσουμε και εμείς που κάνουμε τους δασκάλους. Και ο Θεός να δώσει με υπομονή και με την πίστη των Αγίων να περάσουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί θα χρειαστούμε την πίστη των Αγίων. Η πίστη της γιαγιάς μας και του παππού μας θα φτάνει. Θα χρειαστούμε την πίστη του Αγίου Νικολάου. Την πίστη του Αποστόλου Ανδρέα. Και τώρα που είπα Απόστολο Ανδρέα, θυμήθηκα μία φορά που εδιαβάζαν κάποιοι γνωστοί μου ιερείς ένα δαιμονιζόμενο στην Κεφαλονιά, στον Άγιο Γεράσιμο. Και επικαλέστηκε ένας καλός ιερέας εκεί τις ευχές του Αποστόλου Ανδρέα. Και επειδή αγαπάτε οι πολυστιπιώτες τον Απόστολο Ανδρέα, του έχετε και εκκλησία και παλέφατον μονή και παλαιάν εικόναν απέναντί μας ο Άγιος. Ξέρετε, μόλις ακούσαν οι δαιμονιζόμενοι, τα πνεύματα βασικά, το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα, τι έλεγαν? «Μην αναφέρετε παπάδες των μαλλιαρών». Και έλεγα κι εγώ, ποιος είναι ο μαλλιαρός? Και ύστερα, όταν είδα την εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, είδα ότι είναι ο πιο μαλλιαρός από όλους τους Αποστόλους. Και ούτε το όνομα του τόσο φοβούνται, τόσο ντρέμουν τα πνεύματα, ούτε το όνομα του Αποστόλου Ανδρέα δεν λένε. Και λένε, μην μιλάτε και μην αναφέρεστε και μην επικαλείστε το όνομα του μαλλιαρού. Βλέπετε, ακόμα και το όνομα των Αγίων έχει δύναμη. Λοιπόν, πρέπει εμείς να έρθουμε σε μεγαλύτερη υπομονή και σε μεγαλύτερη πίστη των Αγίων. Την πίστη του Αποστόλου Ανδρέα, την πίστη του Αγίου Νικολάου, την πίστη του Αγίου Ιωάννου του Συναίτη που σήμερα γιορτάζει. Έτσι πολλά, καλό στάδιο το υπόλοιπο να έχετε της νηστείας και τη λαμπρίνα χώριστη να κοινωνήσουμε το αναστημένο σώμα και αίμα εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων.